Ένα άλλο θέμα της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής αφορούσε τις χρηματοδοτήσεις διαφόρων πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής. Χρήματα δίνονται με απόλυτη διαφάνεια, διότι ψηφίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα στο 90% των περιπτώσεων ομόφωνα. Όπου δεν είναι ομόφωνο, η μειοψηφούσα άποψη είναι να δώσουν παραπάνω. Η άποψη της αντιπολίτευσης. Επειδή όμως εμείς ως διοίκηση του Δήμου είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε ποιες είναι οι οικονομικές δυνατότητες και τι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε, γι' αυτό έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές ο ομιλών προτείνει χαμηλότερα ποσά από αυτά που ζητάει να δώσουμε η αντιπολίτευση, ακριβώς γιατί γνωρίζουμε τις οικονομικές μας δυνατότητες και ότι πρέπει να περισσεύουν λεφτά στους κωδικούς για να εξυπηρετούμε όσο δυνατόν περισσότερα αιτήματα. Το θέμα της επιλογής των συλλόγων σε σχέση με την επιλεξιμότητά τους για τις χρηματοδοτήσεις αυτές γίνεται με απόλυτη διαφάνεια, διότι έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η νομιμότητα των χρηματοδοτήσεων πριν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο ελέγχεται τόσο από την οικονομική όσο και από την νομική μας υπηρεσία, αλλά όπως έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι χρηματοδοτήσεις αυτές ελέγχονται και από το ελεγκτικό συνέδριο σε κάθε περίπτωση. Οπότε και διαφάνεια υπάρχει και νομιμότητα. Επειδή παρατηρείται μια τάση αυξητική των ετοιμάτων για χρηματοδότηση, είπαμε και συμφώνησα και εγώ ότι για το 2019, το οποίο είναι και προεκλογική και πονηρή περίοδος, καλό είναι έγκαιρα μέσα στο 2018 να κατατεθούν τα αιτήματα και ο προγραμματισμός των συλλόγων όλων αθλητικών και πολιτιστικών για το 2019 και έτσι να μπορεί και το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει τον προγραμματισμό του. Τώρα, αν αυτό θα γίνει από ένα κόσκινο μιας διαπαραταξιακής επιτροπής πριν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι δεν αποφασίζει καμία επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει με πλήρη διαφάνεια. Αυτό είναι ένα θέμα διαδικαστικό, το οποίο το άφησα ανοιχτό να το δούμε. Είναι να οριστεί μία επιτροπή η οποία θα αξιολογεί τα χαρακτηριστικά κάθε συλλόγου, τα μέλη, τις διακρίσεις, το έργο που προσφέρουν στην πόλη, προκειμένου σε κάθε περίπτωση να κάνουμε μία αντικειμενική διαχείριση και μία αξιοκρατική αντιμετώπιση της χρηματοδότησης αυτών των συλλόγων. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποιοι πολύ μεγάλοι σύλλογοι που πραγματικά το έργο τους είναι σπουδαίο και νομίζω ότι η χρηματοδότηση σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναλογεί στο μέγεθος του έργου αλλά και των μελών που απασχολούν. Τα ποσά τα οποία κατά καιρούς έχουν διατεθεί έχουν ξεκινήσει από τις 4.000 και έχουν φτάσει μέχρι στα 1.000 και 1.500 ευρώ. Βέβαια, να γνωρίζετε ότι πέρα από τις χρηματοδοτήσεις των δράσεων που γίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμο Κομωτινής, υπάρχει και η αντίστοιχη δημοτική επιχείρηση πολιτισμού, η οποία και η ίδια χρηματοδοτεί συγκεκριμένες δράσεις. Αυτό που επαναλαμβάνω και πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά είναι επίσης η εγκύκλιος του Υπουργείου και το νομοθετικό πλαίσιο που θέτει το Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο κάνει σαφές το γεγονός ότι για να χρηματοδοτηθεί ένας αθλητικός σύλλογος πρέπει να είναι πιστοποιημένος και να διαθέτει συγκεκριμένο κωδικό. Άρα, οι οποιασδήποτε ιδιωτικές πρωτοβουλίες που κατά καιρούς έρχονται ως προτάσεις και ζητάν χρηματοδότηση είναι παράνομες. Πρέπει να εξετάσουμε όλο αυτό το πλαίσιο και πολύ πολύ σύντομα να καταλήξουμε στην επιτροπή αυτή που έχουμε προτείνει για την αξιολόγηση της δράσης αυτών των συλλόγων και φυσικά τη χρηματοδότησή τους. Πραγματικά όμως, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν αξιόλογοι πολιτιστικοί συλλόγοι στην περιοχή που παράγουν έργο, πραγματικά διαφημίζουν το Δήμο Κομωτινής εντός και εκτός συνόρων, ενώ και εκτός χώρας, και πραγματικά είναι άξιοι πραγματικά για να τύχουν τη συμπαράσταση του Δήμου Κομωτινής. Είναι υποχρέωση του Δήμου Κομωτινής να συμπαρίσταται σε αυτούς τους συλλόγους. Απλά δεν έχουμε καθορίσει τα κριτήρια και τους όρους, τις προϋποθέσεις με βάση τα οποία θα δίνουμε τα συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Όσο από την εμπειρία μου μέχρι στιγμής, τα όσα χρόνια τουλάχιστον εγώ διακονώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν με φαντάζομαι. Δεν είμαι και απόλυτα σίγουρο, αλλά δεν φαντάζομαι να έχει τέτοια περίπτωση. Δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί κάτι να διαφύγει της προσοχής μας και πραγματικά να συμβεί κάτι τέτοιο. Και αυτό θα ήταν άδικο και άνηση μεταχείριση για τους συλλόγους που πραγματικά κουράζονται και εθελοντικά παράγουν έργο σε καθημερινή βάση. Είχε μπει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σε συζήτηση το θέμα ότι πρέπει να γίνει κάποια επιτροπή η οποία θα εξετάσει πραγματικά το έργο, την πορεία, το πόσα μέλη έχουν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Υπάρχει βέβαια το Μητρώο, αλλά Μητρώο παραγωγής έργου εμείς μας ενδιαφέρει. Όχι απλώς Μητρώο καταγραφής των πολιτιστικών συλλόγων. Ένα Μητρώο παραγωγής του έργου των πολιτιστικών συλλόγων, το οποίο, με βάση το οποίο θα υπάρξει μια κατάταξη και θα έχουμε εμείς βάλει τα κριτήριά μας και με βάση την κατάταξη αυτή δικαιούνται αυτή τη επιχορήγηση. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα αντικειμενικό κριτήριο το οποίο δεν θα αδικήσει και κάποιο σύλλογο. Αυτό όμως ο Δήμαρχος το μεταθέτει συνεχώς και από την προηγούμενη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συμβουλίου, αλλά και σήμερα, έδειξε τη διάθεση ότι δεν θέλει να το συζητήσει σήμερα. Δηλαδή το μεταθέτει στο 2019. Εμείς είμαστε ακόμη στον τέταρτο μήνα του 2018. Έχουμε όλη τη χρονιά μπροστά μας και ήδη από ό,τι είπε σήμερα σε μια διένεξη που, αν παρατηρήσατε, είχαμε με το Δήμο Κομοτηνής όσον αφορά τη χρηματοδότηση ενός συλλόγου των Ανατολικών Ρωμελιωτών. Ήδη έχουμε σχεδόν εξαντλήσει, από ό,τι λέει ο Δήμαρχος, το κονδύλιο που αναφέρεται σε αυτές τις επιχορηγήσεις. Γιατί όμως? Άρα λοιπόν δεν κάναμε σωστή διαχείριση των χρημάτων αυτών. Και έπονται και άλλοι σύλλογοι. Είναι πολύ μεγάλος ο ρυθμός. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να πάρουμε, να υπάρξει κάποια μέρημνα ώστε να υπάρχει μια πραγματικά αντικειμενική επιχορήγηση αυτών των συλλόγων, να μην κάνουμε αδικίες και εμείς να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να μην κάνουμε αδικίες. Γιατί ξέρετε, όταν έρχονται και σου ζητάνε και σου λένε ότι εγώ έχω κάνει αυτό και αυτό το έργο, είσαι υποχρεωμένος. Γνωρίζεις ή δεν γνωρίζεις το έργο αυτού του συλλόγου, πραγματικά, για την ισότητα των όπλων, να παραχωρήσεις, να χορηγήσεις το ποσό αυτό που σου ζητάνε. Θα ήταν πιο αντικειμενικό πλέον, εφόσον δεν διαχειριζόμαστε δικά μας χρήματα, είναι δημόσιο το χρήμα που διαχειριζόμαστε, πραγματικά, να υπάρχουν κάποια κριτήρια όσον αφορά αυτό το ζήτημα.